Το Σάββατο αποδεικνύεται η μέρα με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη για το 2019. Η απώλεια 52 ανθρώπων στην άσφαλτο από την αρχή του χρόνου καθιστά την Κρήτη ως μία από τις πιο αιματοβαμμένες περιοχές της χώρας στα δυστυχήματα, ενώ οι αριθμοί δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το νησί κρατάει μια σταθερή αυξητική τάση ως προς τον αριθμό των νεκρών. Πάνω από 65% είναι ο ανθρώπινος παράγοντας υπεύθυνος για ένα τροχαίο ατύχημα. Η επικινδυνότητα του δρόμου βεβαίως είναι μεγάλη, αλλά και η υπευθυνότητα των οδηγών επίσης δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Φταίει η κακή οδήγηση, φταίνε οι δρόμοι, ο κάθε ένας δηλαδή που είναι αρμόδιος για αυτά, έχει τις ευθύνες του. Από τα 52 θύματα, τα 40 ήταν άνδρες και τα 12 γυναίκες. 17 από αυτά ήταν ηλικίας 18 έως 25 ετών, 13 άτομα ήταν ηλικίας 26 έως 35, 8 άτομα από 36 έως 55 ετών και 14 από τα θύματα ήταν στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω. Στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, το 2019 έχασαν τη ζωή τους 13 άτομα, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού 23, ενώ μέσα στις πόλεις 16 άτομα. Στην ανάγκη για έργα συντήρησης του ΒΟΑΚ αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος χθες σε σύσκεψη στην Αθήνα ενημερώθηκε ότι στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμαλή και του Υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη για την παρουσίαση του αναλυτικού σχεδίου που έχει συνολικά για το έργο η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να προχωρήσουν αυτά τα έργα τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια, επίσης να ξεμπλοκάρουν οι διαγωνισμοί οι οποίοι σταματούν επειδή κάθε φορά το Υπουργείο αλλάζει τη διαδικασία και τους νόμους και έχουμε καθυστέρηση στην δημοπράτηση των έργων τόσο εμείς όσο και όλοι οι φορείς που ασχολούνται με έργα και παράλληλα περιμένουμε την κάθοδό τους στην Κρήτη. Να φτιάξουν τους δρόμους στο βόρειο οδικό άξονα τον οποίο τον ταλανίζουν εκεί πέρα και τίποτα δεν γίνεται. Ο μεγαλύτερος αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων σημειώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στο Δήμο Ηρακλείου 10 θύματα, 7 στο Δήμο Χερσονήσου, 6 στο Δήμο Φεστού, 3 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και 1 θύμα στο Δήμο Μαλβεζίου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε τροχαία δυστυχήματα υπήρξαν μέχρι σήμερα 16 νεκροί, στο Λασίθι 6 και 3 στο Ρέθυμνο. Σε ό,τι αφορά τον τύπο των θανατηφόρων ατυχημάτων, 24 από αυτά ήταν συγκρούσεις, 21 εκτροπές και σε 7 περιπτώσεις παράσυρση πεζών. Με το Σάββατο να είναι η μέρα που μέσα στο 2019 έχασαν τη ζωή τους τα περισσότερα θύματα της ασφάλτου. Σάββατο βρήκαν τραγικό θάνατο 14 άνθρωποι, ενώ οι ώρες που σημειώθηκαν τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα ήταν οι πρωινές, από τις 9 έως τις 11. Εκτιμώ ότι είναι θέμα πρώτα απ' όλα σεβασμού. Παιδείας δεν θα το έλεγα, διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι ένας οδηγός όταν βγαίνει στο εξωτερικό σαφώς συμμορφώνεται και οδηγεί όπως πρέπει να οδηγεί. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα παιδείας του Έλληνα οδηγού, είναι θέμα σεβασμού και είναι θέμα περιβάλλοντος, στο περιβάλλον το οποίο κινείται. Τα ρίχνουμε όλα στους δρόμους, αλλά δυστυχώς δεν είναι οι δρόμοι, μόνο είναι οι οδηγοί που δεν προσέχουν. Με αφορμή το πρόσφατο τροχαίο, με θύμα έναν διανομέα τροφίμων ή αλλιώς delivery, σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, με στόχο να διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους, όπως τα πράσινα γυλαίκα που θα μπορούν να φορούν για να γίνονται αντιληπτοί κατά την εργασία τους. Δυστυχώς από τη συνάντηση προέκυψε άλλο ένα μεγάλο γεγονός για μας, ότι όλα αυτά τα κυβότια δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει την τοποθέτηση αυτών των κυβωτίων που τοποθετούνται στα μηχανάκια των διανομέων. Τα ζητήματα είναι πολύ περισσότερα, υπάρχουν τεράστια κενά στην νομοθεσία. Το σημαντικό για μας είναι ότι η ελληνική αστυνομία και η τροχιά Ηρακλείου όχι απλά συμφώνησε και στο αίτημα να γίνει υποχρεωτικό και το γυλαίκο και τα υπόλοιπα μέτρα που ανάφερα, αλλά μάλιστα θα είναι και συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια.